Στα χέρια των αρχών βρίσκονται ο οδηγός και η συνοδηγός του αυτοκινήτου που παρέσυρε τη φοιτήτρια στη Θεσσαλονίκη. Είναι ο 26χρονος Αλβανός, ο οποίος οδηγούσε το μαύρο αυτοκίνητο, το οποίο κινούνταν με μεγάλη ταχύτητα στην οδό Εγνατία στη Θεσσαλονίκη και παρέσυρε την 21χρονη φοιτήτρια από τα Χανιά. Έθεσε τον εαυτό του στη διάθεση των αρχών, αφού διέφευγε τη σύλληψη στο πλαίσιο του αυτοφόρου. Δεν την είδα. Φρέναρα, έκανα και ελιγμό για να την αποφύγω. Είδα ότι χτύπησα και άλλα αυτοκίνητα. Τρόμαξα και έφυγα γιατί δεν έχω άδεια παραμονής. Ήταν λάθος μου, το μετάνιωσα. Η ατυχής νέα, διερχόμενη από το σημείο, επέλεξε να διέλθει, θα έλεγα, από ένα σημείο όπου δεν υπήρχε διάβαση πεζών, ενώ σε απόσταση 20 μέτρων από το σημείο υπάρχει διάβαση πεζών. Η 19χρονη συνοδηγός συνελήφθη, καθώς στην περίπτωσή της δεν είχε παρέλθει το αυτόφορο. Φέρεται να υποστήριξε. Αντιλήφθηκα ότι χτυπήσαμε κάπου, αλλά δεν έδωσα σημασία. Στη συνέχεια το αυτοκίνητο έπαθε βλάβη. Τον καταλήψαμε και διανυκτερεύσαμε σε ξενοδοχείο. Την άλλη μέρα πήγα στη δουλειά μου. Σε βάρος τους ασκήθηκε ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος. Η 29χρονη εξακολουθεί να νοσηλεύεται διασωληνωμένη στη μονάδα εντατικής θεραπείας του νοσοκομείου Παπαγεωργίου σε κρίσιμη κατάσταση.